Αλέξης Βερβίλης από το ΠΟΣ, παραλάβατε τον Ολυμπιακό στο πλήν 3 από την κορυφή, ήταν στο πλήν 3. Αυτή τη στιγμή είναι στο πλήν 9 από τον ΠΑΟΚ, στο πλήν 7 από την ΑΕΚ και στο πλήν 6 από τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο είπε ότι το πιστεύει, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Πραγματικά θα θέλαμε να μας πει πώς το πιστεύει, τι είναι αυτό που πιστεύει, ας πούμε, εκεί. Σε πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια προφανώς. Πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια για να παίρνουμε βαθμούς και να μπορέσουμε να μειώσουμε τη διαφορά. Αυτό είναι ο στόχος. Έχω ένα ερώτημα. Καλησπέρα, Γιάννης Λαμπίνης από τα Νέα. Ήθελα να το ρωτήσω αν τον προβληματίζει η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Γιατί και σήμερα και στα παιχνίδια του κυπέλλου έκανε ομάδα ευκαιρία, αλλά δεν σκοράρει. Έτσι, για αυτό που πάνε, ο Φάτο δεν πηγάζει και πάντα κομμό, ας το ζω αυτό, θα πάει κομμό όλοι, κράμος από την ειδάτηση μόνο που μας να πρέπει να κάνει. Eu creio que o jogo resume-se fundamentalmente a esse aspecto, à eficácia. Um jogo em que o Panathinaikos, na primeira parte, teve mais controle do jogo, mas teve dificuldade em criar oportunidades. E uma segunda parte que nós tivemos nós mais controle do jogo, tivemos oportunidades, tivemos também na primeira parte. A grande diferença neste jogo foi a eficácia, e obviamente que sim, que concordo, nós temos que trabalhar mais o aspecto ofensivo da finalização, porque de hoje. Claramente dependeu do lado da eficácia. Νομίζω πως αυτό μπορεί να συμπεριλάβει την περίληψη όλη του αγώνα, αυτό που είπατε. Προφανώς και αυτό που συνέβη σήμερα ήταν η έλλειψη αποτελεσματικότητας από εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχε τις ευκαιρίες του, κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς είχαμε καλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού και στο πρώτο, νομίζω πως είχαμε, ήμασταν σχετικά καλό στο παιχνίδι. Είχαμε τις ευκαιρίες μας όπως και στο πρώτο ημίχρονο, δεν καταφέραμε όμως τις αποτελεσματικές ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Φυσικά και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό. Φυσικά αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Φυσικά και πρέπει να βελτιώσουμε το τελείωμα των φάσεων ώστε να μπορούμε να σκοράρουμε τις φάσεις που δημιουργούμε. Καλησπέρα. Δημήτρης Δημητρίου από eSports και agraf.gr. Λίγο πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μας πει ο coach τι του άρεσε από τον απόψινο Ολυμπιακό. Bem, a competitividade, a forma competitiva como fomos até o último segundo, gostei disso. Gostei de algumas coisas no jogo, outras coisas não gostei. Gostei da forma como sofremos os golos. Creio que construímos o suficiente para ter um resultado positivo hoje. Mas fundamentalmente a atitude, acho que foi uma atitude competitiva de toda a gente até o último segundo a lutar pelo resultado. Όπως όλα τα παιχνίδια, υπάρχουν πράγματα που του άρεσαν και πράγματα που δεν του άρεσαν. Φυσικά δεν του άρεσε ο τρόπος που δεχτήκαμε τα δύο γκολ. Του άρεσε η αγωνιστική στάση του της ομάδας, γιατί μέχρι το τελευταίο λεπτό οι παίχτες μας προσπαθήσανε. Του άρεσε το γεγονός ότι δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και φυσικά η συμπεριφορά με αυτή την έννοια του άρεσε των παιχτών. Καλησπέρα, Μάνος Παντελίδης, στο Focus. Εκτός από ότι υπάρχει αναποτελεσματικότητα στο να βάζει κόλλο ο Ολυμπιακός, υπάρχει και θέμα στην άμυνα. Γιατί πρέπει να μετά από το μάτι με τον Ατρόμητο, συνέχεια δέχεται γκολ. Πώς σκοπεύει να προσδιορίσει ένα όψη και το παιχνίδι της Ευρώπης με την περιοχή. Πάντα θα το δείτε κάτι σε μια κουστούμα. Είναι πρόβλημα σαν αντιφέρεια, γιατί από την πρώτη ώρα που ήταν ο Ατρόμητο, ρεσιδίδε γκολ σε αυτό το κόμμα που παίρνει σε κορυφή. Ναι. Θα σα πω ότι θα πρέπει να φυλάξει την κορυφή που τραβάει. Ναι, obviamente, sim, που τραβάει. Eu creio que foi o caso de hoje. Os dois golos foram questões de pormenor que têm que ser trabalhadas e que só se corrige as coisas trabalhando. Όλα τα προβλήματα διαρθρώνονται μόνο με τη δουλειά. Θα δουλεύουμε έτσι ώστε να διαρθρώνουμε τα πράγματα τα οποία δεν κάνουμε σωστά. Υπάρχουν λεπτομέρειες που μας κοστίζουν όπως και σήμερα τα δύο γκολ τα δεχτήκαμε από λεπτομέρειες που κάναμε λάθος. Και ο μόνος τρόπος να διαρθρώσει τα λάθη είναι η δουλειά. Καλησπέρα. Κώστας Χιλιάτσικας από την ώρα των Σπορ και το sdna.gr.
Ήθελα να ρωτήσω τον coach, ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλές μεταγραφές στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να κουμπώσει στην ομάδα τόσα πολλά νέα πρόσωπα? Πήραν τα transferences του Ζενέρ, τον τρέιλερ μου, τους ενόδους εγγόνους μου, τους μόνος πεσός. Ακόμα φάση πάνω από τρενεδόν, με αντατά, και ασουμάζεις το τάτα Ζενέρ, νόβα, νόβα. Φέμα, foi uma situação que encontramos, já havia muitos jogadores de saída, quando nós viemos para o Olympiacos, saíram depois, mas já havia comunicado a saída, a entrada de outros. Obviamente que as entradas, isto não é por magia, não se faz as coisas todas em dois ou três dias, há jogadores que chegaram esta semana, ou chegaram na semana passada, que já jogaram hoje, carecem também de conhecer os colegas, conhecer o campeonato para se melhorar, mas isso é uma situação que eu sabia a priori, quando me convidaram, já sabia que era assim. Portanto, não é, para mim não é desculpa, é uma realidade que eu tenho que viver com ela e tenho que ganhar jogos com essa situação. Είναι μια κατάσταση την οποία βρήκε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, ήξερε πως υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν και πως θα έρθουν καινούργια πρόσωπα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία. Ήταν μια κατάσταση που την ήξερε από τον προτέρων και πρέπει να την αντιμετωπίσει. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ήρθαν όλοι μαζί, πριν τρεις εβδομάδες κάποιοι, πριν δύο εβδομάδες κάποιοι, ακόμα και σήμερα έχουμε αφήξεις. Είναι ο μόνος τρόπος, όπως έχουμε πει, είναι να δουλεύουμε με τα πρόσωπα τα οποία έχουμε στην ομάδα μας και να προσπαθούμε με αυτούς να κερδίζουμε τους αγώνες μας. Ευχαριστούμε πολύ.